1462 χρόνια στην Αθήνα. Παρουσιάστηκε στα μεγάλα Διονύσια το 423 π.Χ. και σατυρίζει τους σοφιστές οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον τρόπο για να εξαφανίσουν και να αποπροσανατολίσουν για στερεοποιώνοντας την αλήθεια, αλλά κυρίως οι Σοκράτη για τις τότε μοντέρνες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Οι κριτές του έδωσαν το βραβείο της τρίτης θέσης. Επέλεξε τον τίτλο Νεφέλες, γιατί όπως τα σύννεφα αλλάζουν διαρκώς και παίρνουν διάφορα σχήματα στον ουρανό. Είναι θολά και μας παραπλανούν. Έτσι παραπλανάται τελικά από αυτά. Και ο Στρεψιάδης. Ο ήρωας είναι ένας μεσότοπος χωριάτης, ο οποίος παντρεύτηκε μια αστή και απόκτησαν έναν γιο που τον ονόμασαν Φιδιπίδη, γιατί η μητέρα του ήθελε να έχει ένα αριστοκρατικό όνομα. Ο γιος έγινε ένας αργόσωρος εμπέρης, αφού ούτε σπούδασε ούτε λατρότα. Περνούσε όλη του τη μέρα στον υπόδρομο με τα άλογα ράτσα του που αγόρασε ο πατέρας του, ο οποίος δανείστηκε μεγάλα χρηματικά ποσά από δανειστές και δοκοπλήγους προκειμένου να ικανοποιήσει τα πληγά γούστα του γιου. Έτσι, ο Στρεψιάδης, κυνηγημένος από τους δανειστές του, παίρνει την απόφαση να στείλει το γιο του στο Σοκράτη για να τον διδάξει τον τρόπο με τον οποίο να γλιτώσουν από τους τοπογλύκους, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να επιστρέψουν τα χρήματα που δανείστηκαν. Τη συνέχεια θα την παρακολουθήσετε πάνω στη σκηνή. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Σας παρακαλούμε τερμά να μας χειροκροτήσετε μόνο στο τέλος, ώστε να μην διακόπτε η ροή του έργου. Τι καρτέλ που είσαι, ούτε στον ύπνο μου δεν με αφήνει να παράτησε.
Είσαι σίγουρος? Αφού το λέει ο μπαμπάς, κάνει! Καλά! Μισός να μου ξαναδείς! Αφού ο μπαμπάς, τόσο πολύ! Θα μου κάνεις μια μικρή χάρη! Δεν παίρνει με εσύ! Φτάζει από τη σου παρασύνθημα! Είμαι σωστιά, Ντάντι! Άποψη, θέλω να πας να γραφτείς σε μια σχολή και να σπουδάσεις και να γίνεις ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Ένας σοφός! Τι έπαθες, γιατί πετάχτηκες έτσι? Τίποτα, τίποτα, με τις επισαλγόμενες. Γεια, συνήθισε. Τι έλεγες? Έλεγα ότι δεν γίνεται συνέχεια να κάθεσαι και να μην κάνεις τίποτε άλλο από να παίζεις τον υπόλοιπο και να ξοδεύεις χρήματα. Αν συνεχίσεις να ζεις μέσα στις πατάρες, θα τα χάσουμε όλα και θα βγούμε στον δρόμο. Και ποιος την ακούει στερα τη μάνα σου? Κόρη με Χαρκλέους, παρακαλώ, που θα μου κοπανάει ότι κατασπατάλησα την πρίκα της. Αυτά ρε πατέρα, τα λένε με τρόπο. Όχι μια και έξω κι όποιο πάρει ο χάρος, άρα να σπουδάσω. Και μόλις μου ήρθε ένα πάνω, θα δεν αλλεργικός. Κάθε φορά που βλέπω βιβλίο, πόσο πάνω να το κρατήσω στα χέρια μου. Και εσύ ποια σχολή θέλεις να σπουδάσω? Να, σ' αυτή είναι εκεί, απέναντι. Είναι η σχολή σοφών του μεγάλου δάσκαλου Σοκράτη. Και τι δουλειά έχει? Ω, πάνω στους σοριάριδες, ασπλουλιάριδες, λακέντιδες, άπλες τους ζητιάδες, που τρώνε κρέτες και κρασέτε για πρωινό, που δεν τους βλέπω ήλιος, γιατί κάθονται όλοι μέρες και μένουν πίσω από συγγράμματα ή λένε διάφορες δίθεν φιλοσοφημένες αρτουλούπες, που ούτε και οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν. Πάει στον κύκλο χώρα, εγώ, με το κεφάλι ψηλά, στον κύκλο, πάει το ύμα του. Κατάλαβε, δεν γίνεται. Τον πατέρα Ιησού Κανακάρι μου. Άνθρωπος κατράφος, ξύλο με έκτο. Και έπειτα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διαδώσουμε τον γιο της από τους δανειστές. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, όχι δικό. Λυστό μόνος και μη με ανακατεύεις τις δρομοδουλειές. Τις δρομοδουλειές? Τι λες ρε Χαΐλευτε, ποιος θέλει να καταφέρει? Ας, μη μου πεις, ξέρω, εγώ αυτό είναι άλλα εδώ μέσα που σου πάρει. Ως εδώ και μη παρέχει. Για πες μου, ποιος πήγε και δανείστηκε από το κομπλέμι σου και δανειστές? Εγώ! Εάν εσύ να δανείστηκες, εσύ να την πιστεύεις. Δεν τα δανείστηκα για μένα. Για σένα τα δανείστηκα. Που μου θέλες κι άλλο παράτσας για τον υπόδρομο τρομάρα σου. Το ξέχασες. Δεν θυμάμαι να σου είπα να πάρεις να δανειστείς. Και πώς θα σου αγόρασα τα άλογα που σου κατσικώθηκαν στο μυαλό, αφού δεν είχα τόσα χρήματα? Ας πρέπει τα αγόρασες. Κοίτα πώς με μπουρδούκλωσε το σκασμένο. Μωρέ, τι χιόντσι είναι αυτό. Τους δώσε εγώ. Θα τους βγεις από το χάρτη τους δανειστές. Λοιπόν, αστέρι μου, τώρα βεβαιώθηκα ακόμη περισσότερο πως είσαι γεννημένος αυτιστής. Σταμάτα μου να τα πιέζεις. Μου δημιουργείς στρες. Θα αποκτήσω ψυχολογικά προβλήματα. Θα πάντα έπρεπε τον κλωβισμό, χρήσεις πανικού, φοβίες, ιδρύψεις και άλλα πολλά για δανειστύψεις. Ήθελα να ξέρω, στο σχολείο τους κάνουν τα χειρίσμα μαθήματα για να μαθαίνουν πώς να μας δημιουργούν ενοχές και να περνάει πάντα το δικό τους. Άσε τους ψυχολογικούς εκβιασμούς σε μένα, δεν μας άρεσε. Αυτά στο χάπα το πιμάνεις, που είναι αμαθιάρα και περνάνε. Πάμε τώρα μέσα στους βασικάψους, αυτή είναι εκεί τη σχολή. Είσαι σκληρός και κατάλληλος, πατέρας. Να το ξέρεις, αυτό που κάνεις τώρα πρέπει στην πίτα να το πληρώσεις. Δεν γίνεται να αποφασίσεις εσύ με το δικό μου μέρος. Και δεν εγώ θα αποφασίσω, γιατί εσύ έχεις τα μυαλά πάνω από το κεφάλι σου. Ναι, καλά, ό,τι πεις. Και τι πρέπει να σπουδάσω? Να βάλω δικηγόρο.
πάω σύντου. Με τι μούτρα θα κεμπελοφορώ εγώ στο κομμανάκι μου, θα πάω στο πρεστίδιο. Πήγαινε, γιατί σας αποκληρώσω και το τετέρα τα λογάκια τη μεγάλη ζωή. Χα, πλάκα είσαι ρε πάτε. Σε λίγο θα τα έσκασε όλα, αφού τα αποκλήρωσε. Γιατί με βλέπω τα πληρώνω και τα θέσω. Μόλις δεν τις αρέτε και να πω. Όπου να είναι δηλαδή όμως. Και έπειτα, δεν σε έβαλα. Να είναι καλά ο παππούς μου μαγαλής, που μου έχει και δυναμία. Γιατί λέει ότι μου μοιάζει, θα μου πάρει όσα λογάκια θέλω. Κοιτάτε μου ρε, πώς μιλάει στον πατέρα. Σαφία, Σαφία, πώς σε μπορείς να πάρεις πάλι. Θα πατήσουμε τα γέσου, γιατί να...
σαν γρίγος φωνάζει, λες και είναι στην αγαναγορά. Ποιος είστε και τι θέλετε? Εμείς καλή, ως τρεψιάδες είμαστε. Εξαιτίας σας, ανόητε, μου ξέφυγε μία ιδέα που μόλις είχα συλλάβει. Αμπά, και γιατί τη συλλήψατε, τι σας έκανε? Όμορφε, τι πλαγουριά, βιβιτ. Τι σας φέρει στον τόπο της σοφίας και της γνώσης? Δεν σας αντελεί. Τι θέλετε? Να γραφτεί στο σοφό τέτοιου σας. Και να γίνω πάνω σας. Και ανήκει στο πλωτά. Α, τότε αλλάζει το πράγμα. Επιτέλους, το ανηδό στο τεράκι μας. Γιατί από τότε που ξεκίνησε η κρίση, δεν έχει κανείς παραδέκα να πληρώνει χρηστήρια. Θα τα στάσει κοντά ο Τσοφάνης. Κάνατε! Πολύ καλά που επιλέξατε το φροντιστήριό μας, στο οποίο διδάσκει ο μέγας φιλόσοφος Σωκράτης. Και για να αντιληφθείτε πόσο σπουδαίος είναι, θα σας πω μόνο αυτό. Μόλις πριν λίγο κατάφερε να βρει λύση σε ένα πρόβλημα που το βασάνιζε καιρό. Πώς δηλαδή θα μετρήσουμε με πάση ακρίβεια πόση απόσταση διανύει ο ψηλός με κάθε άλλο? Μα την Αθηνά! Τι διάβη! Και για πες, ποια είσαι και ψάχνω ένα ψήλο. Έβαλε τα πόδια του στην κυμωλία και ύστερα τον απελευθέρωσες. Ο ψήλος άρχισε να κουδά πέρα δόθε και να αφήνει σημάδια. Έπειτα μέτρησε τα σημάδια που έχω στην κυμωλία και έτσι έλυσε το πρόβλημα. Έχω μείνει παγωτό με τέτοιο δάσκαλο. Μα τους Ολύμπιους ήρθε το τέλος αυτού του βιβλίου. Πήγαινε αμέσως αυτό. Θέλω να το γνωρίσω. Τις σπουδές μου για να αρχίσω. Να τους, πήγαινε μόνος σου. Μας τέσσερα συνοδεία πάλι χωριά. Τελικά, όλο το τρώω πόσο θα το έπρεπε. Κυρδάσκαλε. Κύριε Σουκράτη! Κύριε Σουκράτη! Δάσκαλο Σουκράτη! Πού είσαι? Ποιος τολμάτε για εγώ αυτόν τον διαλογισμό μου? Ο καινούργιος σου μαθητής! Μα για πες! Τι κάνεις εκεί κάτω? Κοντεύεις να ανοίξεις αμπλάκι? Ψάχνω για πετρέλαιο! Για να έχουμε καλό ρόφημα, εσύ τι γυρεύεις εδώ, άγριε, αστοιχείο το χωριάκι. Μα, για να μην κάνεις του δύο ρόφερο και σοφιστή, για να με πιστεύουν όλοι. Είτε λέω αλήθεια, είτε λέω ψέματα. Να μου μάθεις, πώς να ξέρεις τρόπο τους κοκοφλίκους και να μην πλέρωνα το χρέμι. Άκουσα καλά, είπες πως θέλεις να σε κάνω σπουδαίο ρίτορα και σοφιστή, για να εξαπατάς τον κόσμο και να μην πληρώνεις το χρέμι. Μάλιστα, δάσκαλε! Ξέρεις τι τραβάω ο παντόφυλλος, κάθε πρόσωπο του νου. Ουρά κάνουν οι δανειστές, όσο το σπιτικό μου. Κι εγώ και δεν παρόλο. Και καμώνομαι πως έχω φύγει. Για πόσο κατήβομαι. Βόηθαμε, σε παρακαλώ. Με το αζημίο το βέβαια. Ποιος σου είπε, αχρίε, ότι όλοι μπορούν να γίνουν ρήτορες? Τι νομίζεις πως είναι η ρητορική? Και ένα σου μανιγό, με άρχισε να σκύει. Σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω πολύ. Θα μελετά. Και θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Α, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω μόνος μου. Να λύσεις αυτό το δύσκολο πρόβλημα. Και να το καταφέρεις. Πρέπει να επικοινωνήσεις με τη συνεφόρα σου. Που είναι αντιπολιτευτική. Καλά. Και τι δουλειά έχουν οι συνεφόρες με την γνώση? Αυτές. Το μόνο που ξέρω να κάνω είναι να ταξιδέρουν στον ουρανό. Την βοήθεια που έχω και να ρίχνω λίγο. Τόσο ξέρεις, τόσο λες. Ίσα ίσα, επειδή τα ξέρω παντού. Βλέπω τα πάντα με τα ψηλά. Και είναι πάντα μας. Λυπάμαι, αλλά
πάνω σου πω. Ναι. Με ακούτε.
ξανά στη ζωή μου τέτοιο σουρδάρι. Χρειάζομαι τη βοήθειά σα για να εφαρμόσω ένα πρωτοποριακό τρόπο τη ασφαλεία και βάθος. Έλα μας γίνει κάτι και συγκεντρώσου. Thank you.
και διδάσκω και με πολύ καλύτερο τρόπο από σε. Καλά, καλά, θα το δούμε τώρα. Εμφανίσου! Φιλέ! Άναντε! Ανήθηκε! Και μίλα μπροστά στον κόσμο! Με επιχειρήματα! Αν τολμάς! Με δυο μου λέξεις μόνο, θα σε αποστομώσω! Κάτσε! Κάτσε! Μη μου το λες! Και πώς θα το κάνεις! Αυτό! Εσύ! Ένας χλεχλές! Με επιχειρήματα! Με το λυκεί τόσο κουβέντες πολλές! Α! Μάλιστα! Μεγάλο σου ξεσύμπερ, η σοφιστική ρητορική. Και υπάρχουν και πολλοί φλάκες που τα χάφουν όλα χωρίς σκέψη κριτική. Και εγώ, για να ξέρεις, θα αντιπαραθέσω το δίκιο και την κυρία λογική. Ωραίο, ανέβητο. Κι αν δίκιο σύνδεσμο έχω καλά. Τη βλέπεις εσύ πουθενά. Ναι, στους θεούς, βρε παλιά μας καρά. Πες μας τότε, γιατί η δικαιοσύνη αφήνει απ' την πόρτα το Δία και πήρε τον πατέρα τον χρόνο με κυρία. Γιατί έκλειψε ένα καρβέλι που σωμή να φας για να μην πεθάνεις από την πείνα. Σε βάζω στη φυλακή για έναν ολόκληρο μήνα. Ενώ αν τα κρατικά τα μία εξαρτήσεις, ευθύς αμέσως θα είσαι δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός για να έχεις ανενόρθως την ευκαιρία. Τίποτα όρθιο να μην αφήσεις. Σου τα έχουν όλα πληρωμένα, ακόμη και πόντιο για φλαίς ένα που ασύρεις τώρα τους χλέπους. Ώστε ο λαός να πληρώνει τα σπασμένα και ώστε να άλλη φαγωμένα. Και όταν έρθει η ώρα, το λαός αναγκτήσει σε δυο, γιατί έχει στην οικονομική καταστροφή και η χώρα έχει οδηγήσει και βρίσκει άλλο δημιουργό το καταστροφικό σου έργο για να συνεχίσει. Αντεχάσου τους νέους με τα ψέματά σου, διαφθείρεις και παραπλανείς και με τις οπιστίες σου και τα φθηνά σου κόλπα στην εμφυσική του σοφιολογία. Και τώρα που θέλω, παιδί, ήρθε η ώρα να διαλέξει. Κάνω, με περίσταση.
Γιατί αν το αποκρινιώσεις, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μην δώσεις. Και τις σπουδές σου, με αυτό που διάλεξες, θα αναγκαστείς να ολοκληρώσεις. Πότε αρχίζει το πρωτοστήριο, δάσκαλε? Αυτό! Πρέπει να το γιορτάσουμε! Thank you.